Εδώ στο στούντιο τώρα είναι μαζί μου ο πρόεδρος των οικολόγων, ο κύριος Χαράμπος Θεοπέμπτσου. Κύριε Θεοπέμπτσου. Γεια σας. Είστε καλά? Αντέχω ακόμα. Μετά από τη χθεσινή απόφαση για καταβούληση ψήφου την πρώτη Κυριακή, μια μέρα μετά την κριτική που σας ασκήθηκε, γενικά και εσάς προσωπικά ως αρχηγός του κινήματος, στο σήμερα θεωρείτε ότι κάτι κάνατε λάθος, το αφήσατε να φτάσει σε ένα σημείο που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, διότι το θέμα είναι και πώς εξελίσσονται οι οικολόγοι. Ένα άβουλο κίνημα, αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, πρώτα να πω ότι με το σκηνικό το οποίο το ζήσαμε και από την προεκλογική εκστρατεία, με όλα αυτά τα πληρωμένα προφίλ και τις επιθέσεις που δέχεσαι, συνηθίσαμε αυτό το πράγμα. Εγώ νιώθω περήφανος για τη διαδικασία που ακολουθήσε το κίνημα. Είναι μια άκρος δημοκρατική διαδικασία. Είχαν την ευκαιρία όλα τα εκλεγμένα στελέχη να εκφράσουν την άποψή τους. Έκαναμε δημοσκόπηση, έκαναμε συναντήσεις, μαζέψαμε την πληροφόρηση, ετοιμάσαμε κείμενα αν μας ένιδαν το OK να προχωρήσουμε να κάνουμε διαβούλευση με συγκεκριμένους υποψηφίους. Είναι οι πρόνοιες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο καταστατικό ότι πρέπει να έχει κάποιος 60% για να προχωρήσεις με την υποστήριξή του. Συναντηθήκαμε, μιλήσαν άλλοι υπέρ ενός ψηφίου, άλλο. Ναι, δεν μπορούσε το 60% να έρθει ένας δεύτερος γύρος, αν θέλετε, έτσι ώστε να είναι τα δύο επικρατέστερα ονόματα και να αποφασίσουν. Ήταν αυτό ή όχι χθες στο τραπέζι? Στο τραπέζι δεν βάλαμε για να διευκολυθεί ή να καταλήξει σε αποτέλεσμα. Αντί τα 6 ονόματα που μας είχαν ζητήσει υποστήριξη, είναι 6 υποψήφοι, βάλαμε τους 4 επικρατέστερους με βάση τη δημοσκόπηση που κάναμε. Η δημοσκόπηση που κάνατε ήταν η ίδια σειρά με τα αποτελέσματα χθες? Θα έλεγα όχι, αλλά ήταν... Ήταν αρκετά καλά, να. Ήταν αρκετά κοντά, αλλά είχε αλλαγές. Η πληροφόρηση γι' αυτό το ρωτώ, ότι υπήρχαν αλλαγές σε σημείο που δεν σκεφτήκαμε και πρόσθετοι υποψήφιοι για να φτάσουμε στο σημείο να μην καταλήγεται στο 60%. Ο λόγος που το ρωτώ είναι ότι προκύπτει από αυτά τα ποσοστά, αντανακλά αν θέλετε, λένε κάποιοι και τις τάσεις μέσα στο κόμμα. Φυσικά, ναι, για να ψηφίσουν έτσι, ναι. Ναι, ναι, αλλά που, με προεκτάσεις, που ξεκίνησαν από τις βουλευτικές εκλογές, το τι είναι σήμερα οι οικολόγοι, είστε πρόεδρος εσείς, το θέμα είναι και ποιοι άλλοι κάνουν κουμάντο ή άλλους πως μέσα στο κίνημα. Αυτό είναι που συζητείτε. Όχι, το θέμα το μεγάλο, το οποίο πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί, είναι ότι μέσα στο κίνημα είμαστε μια ομάδα στελεχών. Ο κάθε ένας είναι αξιόλογος στέλεχος με ιδιαίτερες γνώσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Τώρα όταν φτάσαμε στο σημείο να δούμε αν μπορούμε όλοι μαζί, ο ειδικός για αυτά τα θέματα, ο ειδικός για αυτά, αυτός που διαχειρίζεται αυτά, να διαλέξουμε έναν υποψήφιο, δεν κατάληξε να γίνει αυτό. Αλλά, επαναλαμβάνω, εγώ είμαι περήφανος για τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε. Δεν έχουμε τσακωμούς μες στο κίνημα, δεν έχει οποιοδήποτε ο οποίος να έχει παράπονα ή οτιδήποτε, ή να τσακωνούμαστε ούτε στις συνεδριάσεις μας ούτε τίποτε. Έχουμε διαφορετικές απόψεις φυσικά. Αλλά είναι ομόγνωμο το κίνημα, ακολούθησε διαδικασίες άκρως δημοκρατικές και φτάσαμε εδώ. Και φτάσατε εδώ, είναι αυτό για τον πρώτο γύρο, δηλαδή στο δεύτερο θα κριθείτε εκ νέου να τοποθετηθείτε? Αναγκαστικά, ναι, γιατί αυτό λέει και το καταστατικό. Επομένως, ναι. Στο δεύτερο γύρο καταλαβαίνετε ότι θα προηγηθεί όλη αυτή η προεκλογική εκστρατεία, θα γνωρίσουν πολύ καλύτερα τα στελέχη τους υποψηφίους, θα είναι τα πάνελς κτλ. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα είναι για όσους είναι αναποφάσιστοι ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να αλλάξει η άποψη. Πόσο δημοκρατικό είναι ότι όταν θα αποφασίσετε για δεύτερο γύρο που θα γνωρίζουμε πάνω κάτω τους συσχετισμούς, ούτως ή άλλως θα προηγηθούν οι ψήφοι της πρώτης Κυριακής και εσείς δεν κάνατε ένα δεύτερο γύρο για να αποφασίσετε ποιο θα στηρίξετε? Θα πει κανείς ότι είναι και... Συμφροντολογικό, δεν ξέρω σε κάθε περίπτωση τι είναι αυτό. Άρα υπάρχει ένα ερώτημα αν είναι τόσο δημοκρατικό όσο θέλετε να το προωθήσετε ή αν είναι κάτι άλλο που δεν θέλετε να πληγώσετε το κίνημα. Ναι, διότι σας λέω τώρα, ας πούμε, είναι ένα κίνημα πολιτικό. Έχετε βουλευτές στη Βουλή, είστε και εσείς βουλευτός, δηλαδή βουλευτής, ας πούμε, στο προϋπολογισμό θα ψηφίσετε κατά βούληση ή θα αποφασίσετε μαζί ως κίνημα οι βουλευτές του τι θα ψηφίσουν, αν είναι υπερ ή κατά του προϋπολογισμού?
Μέχρι τώρα το κίνημα, επειδή έχουμε όλες αυτές τις διαφορές, μέχρι τώρα ψηφίζουμε κατά. Αν υπάρχουν τούτα τα θέματα, τα έντονες διαφωνίες με την κυβέρνηση. Άρα σήμερα τι είναι το κίνημα οικολόγο, με όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις που προσπαθεί κανείς να συγκεράσει? Δεν έχουμε διαφορετικές απόψεις. Έχουμε διαφορετικές απόψεις για το αν αυτό είναι υποψήφιο. Έχουμε ένα ποσοστό που στηρίζει τον κύριο Μαυρογιάννη, που είναι καλά γνωστή στη θέση του Κυπριακού, και ένα ποσοστό που ψηφίζει τον κύριο Κολοκασίδη, που είναι επίσης πολύ γνωστές και σωστές στη θέση του στο τραπέζι, σωστές για τον ίδιο τοποθετημένο στο τραπέζι απόψεις. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα μέσα στο κίνημα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι όταν συζητάς για έναν υποψήφιο πρόεδρο. Εξετάζεις ποιες είναι οι απόψεις του, ποιο είναι το πρόγραμμα του, αλλά έχεις και την έννοια στο πίσω του μυαλού σου, αν αυτά τα οποία γράφει κάτω και αν αυτά τα οποία σου λέει ότι θα κάνει, με την εκλογή του, αν θα τα προωθήσει ή αν θα τα κάνει. Επομένως, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βάλεις στο τραπέζι. Δεν είναι απλά, ξέρεις, είπε μου ότι θα βοηθήσει την αηφόρο ανάπτυξη, για παράδειγμα. Τι σημαίνει η αηφόρος ανάπτυξη? Άρα αυτό έχουμε, δεν θα έχει προηγηθεί να μην βάλετε πράγματα στο όνομα το τραπέζι αυτό που θεωρείτε ότι ανοίξεις αφήξεις αυτά τα ζητήματα. Αφού δεν έγινε αυτή η διαδικασία που θα ερχόσασταν να διαβουλευτείτε με αυτόν που ήταν ο κρατέστερο. Θα γινόταν η διαδικασία, ετέθηκε το θέμα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, ετοιμάσαμε και έναν κατάλογο και είμαστε απόλυτα έτοιμοι να προχωρήσουμε με πιο λεπτομερείς διαβουλεύσεις με συγκεκριμένους υποψηφίους. Αλλά η Κεντρική Επιτροπή τότε, μετά από μια μεγάλη διάρκεια συνεδρίαση, αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερα να πάμε κατευθείαν στη ψηφοφορία παρά να ξεκινήσουμε να κάνουμε διαβουλεύσεις. Γιατί, να σας πω και το άλλο, καταλαβαίνω την απόφαση, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να κάθεσαι να αφιερώνεις τόσες πολλές ώρες με έναν υποψήφιο και μετά να μην τον υποστηρίξεις. Γι' αυτό ήταν και η κατάληξη η οποία είχαμε τώρα. Τώρα, κύριε Θεοπέμπτσου, επειδή ακριβώς στέκομαι στο τι είναι σήμερα το κίνημα οικολόγων, ποια θα είναι η συνέχεια, με τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν. Ήταν ένα τεστ, αν θέλετε, αυτό το ποιον υποψήφιο, είμαστε πιο κοντά. Μας λέτε εσείς ότι ήταν αναλόγως, δεν ήταν ενδεχομένως και όριμο το εκλογικό σώμα εντός των οικολόγων για αυτές τις εκλογές ή δεν είχατε καταλήξει σε ποιος κλπ. Δεν υπήρχε ανάμεσα στα μέλη η βεβαιότητα ότι αυτά τα οποία όλοι μαζί συμφωνούμε και είναι συμφωνημένα και δεν έχουμε διαφωνίες στις θέσεις μας, εάν ένας συγκεκριμένος υποψήφιος μπορούσε να τα υλοποιήσει. Ωραία. Τώρα θα δούμε όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μας δεν είναι ένα κώδικα για το πώς θα το χειριστούν. Δηλαδή, ο Χαράμπος Σομπέμπτσου θα στηρίξει ανοιχτά έναν υποψήφιο. Προσωπικά, η κυρία Τσαλίδου, ο κύριος Παπαδούρης που είχαμε πριν, που είναι βουλευτές, αυτοί που είναι και προβεβλημένοι κλπ. Τι θα γίνει? Θα τους στερήσετε το δικαίωμα να στηρίξουν αυτό που πιστεύουν? Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα δημιουργηθεί ζήτημα μέσα στο κόμμα, άρα ξανά πρόβλημα? Όχι. Πριν είπα ότι είμαστε το πιο δημοκρατικό κόμμα στις διαδικασίες τους. Αυτή τη στιγμή το τι έκανα εγώ, έκανα έκκληση στα μέλη να μην εμφανίζονται στα πάνελ στα οποία κάνουμε συζητήσεις, που στείλουν τα κανάλια συζητήσεις, που έρχονται οι εκπροσώποι δύο με τριών, να μην είναι εκεί. Τίποτε άλλο δεν έχουμε πει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτή ήταν η έκκληση η οποία έκανα εγώ ιδιαίτερα στα προβλήματα. Να μην εκπροσωπούν, λέτε, έναν υποψήφιο. Να μην παρουσιάζονται σε έναν κανάλι σαν εκπρόσωποι του επιτελείου ενός συγκεκριμένου υποψήφιου. Εμείς βέβαια δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, εκτός αν μας είπαν ότι θέλω να έρθω να εκπροσωπήσω. Εντάξει, αλλά θέμα να θα προσέγγιζαν έναν επιτελείο και να του πούν, ξέρεις, είμαι στη διάθεσή σου. Σωστό. Άρα αυτό λέτε μόνο. Αυτό ήταν μόνο τώρα, το οποίο αν βγει η κυρία Τσαλίδου και τοποθετηθεί υπέρ κάποιου υποψηφίου σε μια συζήτηση γενική ή ειδική. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, λέτε. Άρα έτσι θα το αφήσετε, κύριε Θεοπέμπτσου. Σας ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε για ειδικά θέματα που έτσι έχουν και περισσότερη ουσία, αφού δεν έχουμε καταλήξει εδώ τι θα ψηφίσετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.